Καλησπέρα. Ελάτε. Πραγματικά σουρεαλιστικό, θα έλεγα, για να συνεχίσω από εκεί που μείνατε, είναι ότι λίγα λεπτά πριν στις διαφημίσεις που προηγήθηκαν, υπήρχε μια διαφήμιση για ένα ιδιωτικό κολέγιο που λειτουργεί στην Ελλάδα σε τρεις πόλεις, αν συγκράτησα καλά. Μάλιστα. Για αυτό δεν τις είδα, δεν έβλεπα τις διαφημίσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι όπως το λέτε. Ναι, είναι αλήθεια. Γι' αυτό ήταν να σας. Να προσπαθήσω να προσγειώσουμε λίγο μια πραγματικότητα, η οποία λέει ότι δεν είμαστε μέρεση αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Να σας πω ενδεικτικά τρία στοιχεία και αν θέλετε νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ελάτε, πάμε γρήγορα. Πάνω από 20.000 φοιτητές σπουδάζουν στην Ελλάδα σε ιδιωτικά κολέγια. 30 είναι θεσμοθετημένα από το Υπουργείο Παιδείας με τα επίσημα στοιχεία. Και 30 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων υπάρχουν στη χώρα. Άρα, και γιατί να μην ανοίξουμε άλλα 200, ας πούμε. Να έχουμε και θέσεις εργασίας για φιλολόγους. Το θέμα είναι γιατί. Το θέμα είναι γιατί και αν λύσαν τελικά αυτά που επικαλούνται να λύσουν. Κύριε Μαγνήσαλη, το γιατί το απαντάει η ίδια η φύση του ανθρώπου. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιχειρεί όπως νομίζει. Ακριβώς. Αυτή όμως η ελευθερία είναι που μπαίνει στο επίκεντρο και τελικά γίνεται φραγμός με βάση την τσέπη κτλ. Να σας πω για παράδειγμα ότι η σημερινή κατάσταση στα πανεπιστήμια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, χωρίς ιδεολειψίες, η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια υποβαθμίζονται και φθήρονται από την υποχρηματοδότηση που είναι 70% μειωμένη. Στο ΑΠΘ τα πέφτουν τα ταβάνια πριν λίγους μήνες. Φοιτητής έπεσε από τον όροφο επειδή δεν χώραγε της νομικής να μπει. Κύριε Μαγνήσαλη, ένα το κρατούμενο. Συγγνώμη, απλά επειδή είμαι από μακριά, δεν ακούω καλά. Και εγώ είμαι μακριά. Τέτοιου είδους τσιτάτα, έπεσε το ταβάνι στην οδοντιατρική γιατί πλημμύρισε ο τέταρτος όροφος. Να μαθαίνετε πρώτα. Αυτή είναι η πραγματική φθορά των πανεπιστημίων. Κύριε Μαγνήσαλη, επειδή πήγα στο πανεπιστήμιο πολλές δεκαετίες πριν από εσάς. Επειδή πήγα πολλές δεκαετίες πριν από εσάς στο πανεπιστήμιο, οφείλω να ομολογήσω ότι και πριν από πολλές δεκαετίες ήταν πολύ χειρότερα τα πανεπιστήμια, πιστέψτε με. Άρα, λοιπόν, αυτό που είπατε ότι απαξιώνονται τώρα, δεν το βλέπω. Ίσα-ίσα. Βλέπω πανεπιστήμια. Πάνω. Στο πανεπιστήμιο της Πάτρας είδα, για παράδειγμα, οι άνθρωποι με δικούς τους πόρους ανακαινήσαν τις φοιτητικές εστίες που φοιτητές πηγαίνουν και τις καταστρέφουν. Λοιπόν, επειδή ανοίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εγώ θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Θα σας έχω τακτικά εδώ. Ωραία. Για να δούμε δηλαδή αν είναι αποτελεσματικός αυτός ο δρόμος, γιατί μας έχει φτάσει. Δεν είναι εδώ. Αυτό είναι, το δηλαδή, θέμα συζήτησής μας όμως τώρα, επιτρέψτε μου. Όχι, ρώτησα να μου πείτε κωδικοποιημένα γιατί δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρώτον, γιατί πάνε κόντρα στην κοινή λογική που λέει ότι σε μια εποχή που θα έπρεπε να παρέχεται μαζικά, οργανωμένα, με ένα σύγχρονο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς φραγμούς, επιστημονική μόρφωση ικανή να μας οδηγήσει να δουλεύουμε αύριο στο αντικείμενό μας, έχουμε φτάσει ένα στους τρεις απόφοιτους. Να μην δουλεύει στο αντικείμενό του. Νομίζω ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, αλλά συνεχίστε. Στους στοιχειούχους, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Δεν τα υπάρχουν, δηλαδή μπορείτε να τα ψάξετε και έχει πολύ και ενδιαφέρον. Η ερμηνεία τους όμως είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι πολύ σημαντική. Η ερμηνεία. Να σας πω λοιπόν γιατί. Όχι, όχι, συνεχίστε, γιατί πρέπει να κλείσω. Δεν γίνεται. Ναι, ναι, σύντομα. Γιατί οι συνέπειες θα είναι μεγάλες. Δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώς θα ανταγωνιστεί αλήθεια το ιδιωτικό. Δηλαδή, δεν το φοβάται, λέει. Δεν το φοβάται, λέει ο Πρίτανης. Τι λέτε τώρα. Ο πρώην πρίτανης δεν το φοβάται. Εγώ θα σας πω όμως ότι τα δημόσια νοσοκομεία τα φοβήθηκαν τα ιδιωτικά και οι δημόσιοι χώροι τις επενδύσεις των ξενοδοχείων στις παραλίες τις φοβήθηκαν. Γιατί σήμερα, με τι όρους θα ανταποκριθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, με αυτή την υποχρηματοδότηση θα κρατήσει τους καθηγητές, τους αξιόλογους ή θα αναζητήσουν καλύτερη δουλειά σε ένα ιδιωτικό. Ο φοιτητής στα δίδακτρα που θα επιβληθούν για να ανταπεξέλθουν τα δημόσια πανεπιστήμια, τι θα κάνει, θα βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί κοιτάξτε τα κριτήρια. Αυτά που αξιολογούνται τα δημόσια της αγοράς, αυτά τα κριτήρια όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, είναι τα κριτήρια που φτάσαν τα πανεπιστήμια εδώ. Το θέμα είναι μια λύση. Όχι, όχι. Αυτό δεν το αφήνω καν να ακουστεί. Το αντίθετο ακριβώς έχει συμβεί 40 χρόνια. Όταν ήμουν φοιτητής εγώ, στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπήρχε σαν σκέψη το κάπως να συνδεθούν τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας. Όποιος το σκεφτόταν, δεν χρειάζεται να το πει, όποιος το σκεφτόταν, ερχόταν ένα γκρουπ από τραμπούκους, τον τραμπούκιζε ή τον έδερνε. Αυτό συνέβαινε. Εσείς θεωρείτε ότι τα πανεπιστήμια σήμερα δεν είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας? Δεν θεωρώ, ότι δεν ο είναι. Ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων παρευρύθηκε στην τελευταία σύνοδο των Βρετανών. Έχει λόγο. Προχωράει. Μήπως μας δείχνει ότι τελικά οδηγεί σε πτυχία υποβαθμισμένα για να είναι φθηνά, ευέλικτα. Ποιος θα προσλάβει κάποιον με υποβαθμισμένο πτυχίο? Κανείς. Και μετά να μας περάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες.
Είμαστε εδώ για να σπουδάζουμε και να βρίσκουμε δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Για να αξιολογούμε βάση τις ανάγκες. Θα τα πούμε από κοντά μια μέρα στο στούντιο. Πρόσκληση ανοιχτή στον κύριο Παπαϊωάννου για να έρθει ένα βράδυ στο στούντιο όποτε είναι στην Αθήνα.